some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be walking. Έρχεται, έρχεται η Σουζάνα μας, η Σουζανίτσα μου. Καλά, καλά, το άκουσα. Να ξέρεις τι χαρά που έχω που θα έρθει το κοριτσάκι μου. Εγώ το ανάθρεψα. Είμαστε αχώριστες οι δυο μας. Το ξέρω, το ξέρω. Πώς πέρασαν τα χρόνια. Η Σουζάνα μου έγινε κιόλας 22 χρονών. Από τότε που έφυγε στην Αγγλία για σπουδές, δεν τη βλέπω παρά μόνο 2 φορές το χρόνο. Ωραία Χριστούγεννα. Ναι, ασφαλώς. Τη θεωρώ σχεδόν δική μου κόρη. Βαρέθηκα να ακούω τα ίδια και τα ίδια. Εδώ και 2 μήνες που δουλεύω σε αυτό το σπίτι, όλο τις ίδιες κουβέντες ακούω. Όταν δουλεύεις 15 χρόνια σε ένα σπίτι όπως εγώ, νομίζω ότι ζεις με τη φαμίλια σου και ότι τα παιδιά του σπιτιού είναι δικά σου. Μια μέρα θα με θυμηθείς κι εσύ. Να φεύγω. Όλοι είναι καλοί και ευγενικοί. Ασφαλώς δεν λέω όχι. Είμαι ευτυχισμένη που ο Μαρσέλ μας δέχθηκε στο σπίτι του εμένα και την Αυγουστίνα μου. Ας είναι καλά ο άνθρωπος. Αχ, κι όμως. Δεν αισθάνομαι πως είμαστε στο σπιτικό μας. Νιώθουμε σαν ξένες εδώ μέσα. Αχ, να την ήρθε! Τα σκυλιά την γνωρίζανε και δεν καυγίζουνε. Πώς το πάθαμε τα χρουσούζικα. Να παντρευτώ το συντομότερο, μάλιστα. Θα χαρεί πολύ να σε δει ο πατέρας σου. Για να σε δω. Πώς ψήλωσε, πώς ομόρφινε. Τον ειδοποίησες, Ανέλ. Ο κύριος είπε να μην τον ξυπνήσουμε. Εργαζόταν ως αργά το βράδυ. Μεγάλη τύχη. Α, εσύ είσαι. Η Κατρίνη δεν σηκώθηκε ακόμη. Και τι ρωτάς σήμερα. Η παραμάνα της Κατρίνη με εδώ μέσα. Τι Αγουστίνα, καλώς σας βρήκα. Πώς είστε? Ήρθες. Πώς να είμαι. Τα ίδια όπως πάντα. Έχω την καρδιά μου, έχω τα νεφρά μου. Και όταν χιονίζει, με πεθαίνουν τα ρευματικά μου. Δεν πιστεύω να σε έδιωξαν από το πανεπιστήμιο. Μα έχω εξαιρετικούς βαθμούς. Σας έστειλα τον έλεγχό μου. Ναι, τον είδα. Μας τον έδειξε η μανούλα σου. Τι ύφος είναι αυτό που μιλάς στην ανιψιά σου. Ακριβώς επειδή είναι ανιψιά μου, νομίζω πως έχω όλο το δικαίωμα να μιλάω και να τη ρωτάω πως είναι με τα μαθήματά της. Και εγώ θα σας απαντώ, η Αγουστίνα, πως όλα πάνε καλά. Α. Τουλάχιστον. Η νέα γενιά σας χαιρετά. Σίστερ, καλώς όρισες. Με ζάλισε. Για να σε δω, να σε καμαρώσω. Τι μου φέρες από τις Λόντρες. Σοκολάτες. Σοκολάτες. Μα ξέρω πως ένα παιδί στα 15 του τρελαίνεται για γλυκά. 16 περικαλώ. Ο παπάς δεν ξύπνησε ακόμα. Ποτέ μπέλαρος. Τροπή τι λόγια είναι αυτά. Δεν υπάρχει σεβασμός σε αυτό το σπίτι. Εγώ το σέβομαι τον παπάκα μου, αλλά με τον δικό μου τρόπο. Το σέβομαι και τον καμαρό μου. Δεν κοιμάται βαριά. Μπορώ να ανοίξω. Άνοιξε, πρέπει επιτέλους να σηκωθεί. Τι συμβαίνει! Ο κύριος είναι τρομερό! Ο κύριος είναι νεκρός, σκοτωμένος, με ένα μαχαίρι στην πλάτη. Τρελάθηκες, τι είναι αυτά που λες. Το αίμα έχει βάψει τα σεντόνια.
τέτοιο θέμα, έτσι νευρική όπως είναι. Όχι, μαμά, μην παίρνεις μέσα, θα τα αναφθείς. Κανείς να μην πει, κανείς πριν έρθει η αστυνομία. Α, οι εφημερίδες το γράφουν κάθε μέρα. Σε περίπτωση εγκλήματος, μην αγγίξετε τίποτε ώσπου να έρθει η αστυνομία. Όχι, όχι, πρέπει να πω. Μα τι συμβαίνει. Η πόρτα είναι κλειδωμένη. Κατρίνα, εσύ κλείδωσες. Πού είναι το κλειδί. Εγώ το έχω. Θα το δώσω στην αστυνομία. Τι θες να πεις. Πως θα μπορούσε κάποια από εμάς να εξαφανίσει ενοχοποιητικά στοιχεία. Φέρε το κλειδί αμέσως. Αφού επιμένεις, πάρ' το. Σουζάνα, θα μπεις μέσα. Ναι, μαμά. Πρέπει να δούμε. Στο χωριό για το ψώνιο της μέρας. Άρα ο δολοφόνος έκοψε το στίγμα μετά τις 7.30 το πρωί. Πηγαίνει το μυαλό σας σε κανέναν που ίσως να μισούσε τον πατέρα. Κανένας στον κόσμο δεν θα ήθελε να κάνει κακό στον κύριο. Ας μην μιλάμε και χωρίς να σκεφτόμαστε. Κάθε φορά που ο Μαρσέλ πήγαινε στο Παρίσι, δεν ξέρουμε με ποιον συναναστρεφόταν. Τι ανοησίες είναι αυτές που λες. Φαντάζεσαι ότι ένας ξένος μπήκε στο σπίτι μας χωρίς να τον πάρει χαμπάρι κανένας. Αυτή σου η σκέψη επιβαρύνει όλες εμάς που είμαστε στο σπίτι. Λουίς, γρήγορα! Τα κάπια της γιαγιάς, Λουίς! Σανέλ, σου εμπιστεύομαι το κλειδί μέχρι να φέρω την αστυνομία. Ναι, όχι λίγο. Αν μπει στο δωμάτιο, κυρία Σανέλ, θα πούμε όλες μαζί. Σωστά, η όλες η καμιά μας. Για μένα τα λέτε αυτά. Πιστεύετε ότι γραφαριάζω να κρύψω κάτι. Δεν υπάρχει λόγος να φύγεσαι, Σανέ. Εγώ δεν είμαι από αυτές που φύγονται. Εγώ σε αυτό το σπίτι δουλεύω 15 ολόκληρα χρόνια για να κερδίζω το ψωμάκι μου. Και τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Και εγώ φοβάμαι όπως εσείς. Ποια θέλει λοιπόν να πάρει το κλειδί. Καμιά σας. Θα αφήνω κι εγώ στο τραπέζι. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είμαστε σαν το μόνο στο καταλαβαίνετε! Ο δολοφόνος μας έχει στήσει παγίδα. Το τηλέφωνο κομμένο, το αυτοκίνητο χαλασμένο, όλα αυτά γίνανε σκούπιμα για να κερδίσει χρόνο ο δολοφόνος. Να κερδίσει χρόνο ποιος ξέρει για ποιο λόγο. Ίσως για να εξαφανίσει κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Ίσως γιατί του χρειάζεται κι άλλο θύμα. Θα πάω παιδί στο χωριό. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Όχι, μητέρα. Εγώ θα τρέξω πιο γρήγορα μπορώ. Σπάστε. Ακούστε βήματα. Ο δολοφόνος.
Καλησπέρα. Ώρα περίπου έλαβα ένα μακάβριο τηλεφώνημα. Κάποια φωνή μου είπε: «Ελάτε γρήγορα στο σπίτι του αδελφού σας, γιατί τον δολοφόνησαν». Κλερέτα! Επιχείρησα να σας τηλεφωνήσω για να διαπιστώσω αν πρόκειται για μια ανόητη φάρσα, μα το τηλέφωνο σας ήταν νεκρό. Δεν σας κρύβω πως αναστατώθηκα, γι' αυτό άλλωστε και βρίσκομαι εδώ. Η χιονοθύελα απόψε σκέπασε γύρω μου τα πάντα. Μα για καλή μου τύχη βρήκα τον Γαλατά που κάνει διανομή και τον παρακάλεσα να με φέρει στο σπίτι σας. Μα γιατί με κοιτάτε έτσι? Πρόκειται για φάρσα, έτσι δεν είναι? Απαντήστε μου, σας παρακαλώ, πρόκειται για φάρσα! Γιατί η πόρτα του γραφείου του Μαρσέλ είναι κλειδωμένη? Αφού δεν έχετε ξανάρθει σπίτι μας. Πώς ξέρετε ότι αυτή είναι η πόρτα του γραφείου του πατέρα μου? Μαρσέλ! Μαρσέλ, άνοιξέ μου, η Πιερέτα είμαι, Μαρσέλ! Ο Μαρσέλ είναι νεκρός. Ω Θεέ μου, είναι αλήθεια. Με ένα μαχαίρι στην πλάτη. Πιστεύεις αυτή τη γυναίκα? Έχω στην τσάντα μου αυτό το γράμμα. Αγαπημένη μου Μαρσέλ, δεν πρέπει να σου κακοφαίνεται που έκανα σκηνή στη μητέρα μου σχετικά με τις μετοχές. Ήμουν υποχρεωμένη να διεκδικήσω το μερίδιό μου για να μην καταλάβει το ενδιαφέρον μου για σένα. Αν ήταν μόνο στο χέρι μου, θα σου έδινα όλες τις μετοχές. Ξέρεις ότι είμαι ικανή να κάνω τα πάντα για να σε απαλλάξω από τις στεναχώριες σου. Σε γλυκοφιλώ η Αυγουστίνα σου. Ούτε μου δεν αγαπούσα τον Μαρσέλ. Απέναντίας τον μισούσα. Τον μισούσες? Ναι, τον μισούσα. Γιατί ήταν γυναίκας. Όποια γυναίκα γνώριζε ήθελε να την κάνει ερωμένη του. Δεν θα του έδινα και την περιουσία μου να τη φάει με τις ερωμένες του. Ενώ μαζί σας? Τον μισούσα, σας λέω. Τον μισούσα. Από το μίσος στο έγκλημα δεν είναι μακριά. Θα μου το πληρώσεις αυτό, παλιογύνεκο. Τολμάς και με απειλείς? Όλα δείχνουν πως είσαι η ένοχη και τολμάς και με απειλείς. Είναι ψέμα. Είσαι ψεύτρα. Ούτε μου δεν θα μπορούσα να σκοτώσω τον Μαρσέλ. Εξάλλου εγώ χθες το βράδυ, ούτε που το κούνησα από το δωμάτιό μου. Εσύ είσαι ψεύτρα. Πριν από λίγο μας είπες ότι σηκώθηκες 5 φορές τη νύχτα για να πιεις νερό. Πάντως, μπράβο σας, κυρία Πιερέτα. Είστε πολύ έξυπνοι. Με τα πειρά σας εναντίον της αδελφής μου, καταφέρατε να τραβήξετε την προσοχή μας από εσάς. Έχω όμως να σας κάνω μερικές ακόμα ερωτήσεις. Είμαι πρόθυμη να σας απαντήσω. Είστε σίγουροι ότι δεν ήρθατε στο σπίτι μας χθες το βράδυ? Απολύτως σίγουροι. Αψία μου, να πεθάνω έτσι όπως έζησα μόνη. Με μια καρδιά άρρωστη και άδεια. Μόνο ο Μαρσέλ είχε κατανόηση εδώ μέσα. Αυτό το σκοτώσατε με τον άτιμο το χαρακτήρα σας. Αχ, καλύτερα σπεθάνω. Η γόνδολα των εραστών και βάλω τον Ελευθέρω. Σκάσε! Τέλειωνε κι εσύ. Τα βρήκα τα φάρμακα. Μα και η Ελέση. Η Ελέση, Λουίζη Σύρικα. Κυρία Σαφέλα, προς το νερό μου. Τον είμαστε σίγουρες για κάτι. Σίγουρες για ποιο πράγμα? Ότι ο δολοφόνος είναι μία από εμάς τις 7.